Έκρηξη, την πολύ ισχυρή έκρηξη στην καρδιά του Γιάμπακη, τη μεγαλύτερη πόλη στις νοτιοανατολικές κουρδικές περιοχές. Έχουμε τουλάχιστον ένα νεκρό και 40 τραυματίες. Όπως το ανακοίνωσε όμως πριν από λίγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ανάμεσα στους νεκρούς χρησιμοποίησε πληθυντικό αριθμό, είναι και πολίτες και αστυνομικοί. Άρα, ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αναθεωρηθεί. Όπως ανακοινώθηκε τώρα από το γραφείο του κυβερνήτη του Διγιάρμπακη, η σημερινή έκρηξη έγινε από παγιδευμένο με εκρηκτικά όχημα, ενώ αποδόθηκε και η ευθύνη, αν και είναι πολύ νωρίς, και αποδόθηκε από τις τουρκικές αρχές στο ΠΚΚ. Η έκρηξη έγινε κοντά στο αστυνομικό τμήμα στην περιοχή Μπαγκλάρ. Εκεί, σύμφωνα με αστυνομική πηγή, είχαν οδηγηθεί οι βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος ΧΑΝΤΕΠΕ, οι οποίοι και είχαν συλληφθεί στο Διγιάρμπακιρ. Όπως καταλαβαίνουμε από τις εικόνες που βλέπουμε, ήταν μια πραγματικά ισχυρή έκρηξη. Προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές και σε οχήματα αλλά και σε γειτονικά κτίρια. Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένη περιοχή. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε. Ήταν 8 το πρωί, είτε ήταν στη δουλειά του, είτε πήγαινε στη δουλειά του. Έτσι κι αλλιώς η περιοχή αυτή βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο από τη στιγμή που σταμάτησε να βρίσκεται σε ισχύ και χειρία ανάμεσα στο ΠΚΚ και στην τουρκική κυβέρνηση. Η βομβιστική επίθεση, όπως είπαμε, στο Διγιάρμπακιρ συνδέεται άμεσα με τις συλλήψεις που γινόντουσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μέλη, σε τουλάχιστον 11 μέλη, 11 βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος ΧΑΝΤΕΠΕ, το οποίο είναι και το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην Τουρκία, ανάμεσα σε αυτούς και στην ηγεσία του ΧΑΝΤΕΠΕ, στους δύο συμπροέδρους, τον Σελαχεντίν Ντεμιρτάς και στην Φιγκέν Γιούξεκντάγ. Επίσης, το πογκρόμ συνεχίστηκε και το πρωί. Πριν από λίγο, λοιπόν, ένας βουλευτής έγραψε στο Twitter ότι είμαι ο 12ος ο οποίος συνελήφθη. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι δεν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος διώξεων προς τους βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος. Κατηγορούνται τώρα για το ότι δεν αρνήθηκαν να καταθέσουν για εγκλήματα που σχετίζονται με τρομοκρατική προπαγάνδα. Θα έλεγε κανείς πώς συνέβη αυτό, καθώς συνήθως οι βουλευτές έχουν ασυλία. Χαίρουν ασυλίας. Ωστόσο, όσον αφορά τους βουλευτές του φιλοκουρδικού κόμματος, είχε αποφασιστεί από το κοινοβούλιο, όπως ζητήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση, η άρση της ασυλίας τους. Για την τουρκική κυβέρνηση, το ΧΑΝΤΕΠΕ συνδέεται με το ΠΚΚ και για την Τουρκία, το ΠΚΚ αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση. Ζητήθηκε από το ΧΑΝΤΕΠΕ η παρέμβαση από τη διεθνή κοινότητα απέναντι στο πραξικόπημα, όπως χαρακτηριστικά έγραψαν στο διαδίκτυο τα μέλη του ΧΑΝΤΕΠΕ. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από την εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, την Κάτι Πέρι, η οποία έγραψε και εκείνη στο Twitter ότι ξανά έχουμε άσχημα νέα από την Τουρκία, τώρα κρατούνται και βουλευτές. Πραγματοποιήθηκε επιδρομή και στα γραφεία, τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Τουρκία. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε. Εκεί σημειώθηκαν και μικροσυμπλοκές ανάμεσα στην αστυνομία και στα μέλη του κόμματος. Έγινε και προσπάθεια διαδηλωτών να φτάσουν στην περιοχή. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, εμποδίστηκαν από τους αστυνομικούς. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές της εβδομάδας είχε συλληφθεί και η δήμαρχος του Τιγιάρμπακιρ, η εκλεγμένη δήμαρχος του Τιγιάρμπακιρ, και αντικαταστάθηκε από διορισμένο από την κυβέρνηση εκπρόσωπο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, από το πρωί έχει καταγγελθεί ότι υπάρχει μια γενικευμένη δυσκολία πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η δυσκολία φαίνεται ότι έγινε μπλοκάρισμα, καθώς μια οργάνωση η οποία ασχολείται με τη λειτουργία του διαδικτύου στην Τουρκία ενημέρωσε τα διεθνή μέσα και τα διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι έχει αποκλειστεί η πρόσβαση στο Twitter και στο WhatsApp. Στην Τουρκία είναι μια προσφυλή τακτική των τουρκικών αρχών, να συμβαίνει κάτι, να προσπαθούν να ανακόπτουν οποιαδήποτε πηγή ενημέρωσης ή επικοινωνίας. Χρήσα, σε ευχαριστούμε πολύ.